να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Λάπα, ο οποίος είναι μαζί με τον μοναχό Φώτιο. Και ο μοναχός Φώτιος Δημήτρη, ξέρεις πολύ καλά, και θα μας το παρουσιάσει, είναι ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου κατά των ταυτοτήτων. Έλα, Δημήτρη. Ακριβώς. Όπως το λες, η Ιορδάνη Κιανθή είναι ο διοργανωτής του συλλαλητηρίου κατά των ταυτοτήτων εδώ στην Αθήνα. Είναι ο μοναχός Φώτιος. Είμαστε στο σχιστό, στον Κορυδαλό. Οπότε να του δώσουμε το λόγο να μας πει ο ίδιος ο μοναχός τι ακριβώς πιστεύει, τι πρέπει να γίνει. Καλημέρα. Ζει Κύριος ο Θεός. Την ευχή του Κυρίου. Να σας ρωτήσω πού εκπροσωπώ... είστε μοναχός. Είστε μοναχός. Ναι, διακονώ. Πολλά ακούγονται τώρα τελευταία. Όλα τα blog, τα media βγάζουν χολή, να το πω έτσι, λάσπη στο όνομά μου. Αυτό είναι πνευματικός, είναι στεφάνι για μένα, διότι με ρίχνετε όλη λάσπη, επειδή παρακινώ τους ανθρώπους, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, να αντισταθούν σε όλη αυτή την ψηφιακή σκλαβιά όπου θέλουν να επιβάλλουν κράτος και εκκλησία μαζί. Ο ίδιος διακονώ τον προφήτη Ηλία από 2 Μαΐου του 2008 στο σχιστό Κορυδαλού. Με ευλογία έχωρα σου ευχή, απαντώ σε όλους αυτούς όπου με συκοφαντούν, διότι πρέπει να υποθεί η αλήθεια και δεν πρέπει να περνάει προπαγάνδα. Και επίσης ομιλώ ως καλόγερος του Θεού. Ναι. Είμαι επικεφαλής του Αγωνιστικού Ορθόδοξου Συλλόγου των Εσκάτων Καιρών. Ο προφήτης Ηλίας, να ολοκληρώσω, ο προφήτης Ηλίας, όπου έχω ιδρύσει ο ίδιος και είμαι και διοργανωτής του Συλλαλητηρίου των Αθηνών και εκφράζω την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπου ο ελληνικός λαός είναι αντίθετος με όλο αυτό, είναι αντίθετος με αυτή την επιβολή όπου θέλουν να επιβάλλουν το κράτος και η Εκκλησία. Γιατί είστε αντίθετος. Και βεβαίως στέκομαι και βεβαίως θα απαντήσετε, θα κάνετε υπακοή. Θα κάνετε υπακοή, έχετε απέναντί σας ράσο. Είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Ποιος σας έχει χειροτονήσει, η χειροτονία μου είναι έγκυρη. Θα κάνετε υπακοή να τελειώσω. Θα κάνετε υπακοή να τελειώσω. Ποιος σας έχει χειροτονήσει μοναχό. Διότι δίνετε λόγο, δίνετε βήμα. Δίνετε βήμα στον κάθε καθυρημένο. Με συγχωρείτε πολύ. Δεν θα κάνετε μονόλογο. Θα κάνουμε διάλογο αν θέλετε. Αν θέλετε, θα κάνουμε διάλογο. Πολύ ευχαρίστως. Σας ρώτησα λοιπόν πολλές φορές ποιος σας έχει χειροτονήσει. Και δεύτερο ερώτημα, για ποιο λόγο είστε αντίθετος. Θα ήθελα να μου απαντήσετε παρακαλώ και απαντώ. Στα δύο ερωτήματα. Έχω απαντήσει. Δεν μου απαντήσατε. Ναι. Είναι μείζον θέμα αυτό για την ελληνική κοινωνία. Βεβαίως. Ο κόσμος χάνεται και καίγεται. Βεβαίως και θα απαντήσω. Όταν βγαίνετε ελληνικής εκκλησίας, θα πρέπει να μας πείτε και ποιος σας έχει χειροτονήσει. Της Ορθόδοξης είμαι εκπρόσωπο. Εκπρόσωπο την Ορθόδοξη Διοκόμινη Εκκλησία, η οποία βάλεται και περιφρονείται το Ιερό Ευαγγέλιο. Να απαντήσω στην ερώτησή σας καταρχήν. Διότι ο λαός του Θεού γνωρίζει άπαντες εξάπαντες. Είμαι χειροτονημένος από τις 23 Δεκεμβρίου του 2021, μερασοευχή, από ιερομόναχο, αποτυχισμένο του πατρίου, εορτολογίου γέροντας Παντελεήμων. Τα περισσότερα μπορείτε να έρθετε να με βρείτε προσωπικώς και να τα πούμε αν θέλετε. Διακονώ τον προφήτη Ηλίας και στο Κορυδαλού. Είστε αίρεση, τι είστε ακριβώς, γιατί λέτε δεν... Αν είμαι. Αίρεση, τι είστε. Αν είμαι. Αίρεση, οργάνωση, παρακλησιαστική οργάνωση. Ρωτάει ο Ιορδάνης ο Χασαπόπουλος, λέτε ότι είσαστε διοκόμενη εκκλησία και ρωτάει, είσαστε αίρεση, ρωτάνε από το στούντιο γιατί δεν σας ακούνε. Ναι, απαντώ, όχι αίρεση, είναι η κρατούσα εκκλησία, ο ίδιος εκπροσωπώ την Ορθόδοξη εκκλησία, τη διοκόμενη, εκκλησία των Αγίων. Πόσα μέλη έχει η οργάνωσή σας? Των Αγίων Πατέρων, των 7 Οικουμενικών Συνόδων. Η οργάνωσή σας πόσα μέλη έχει? Ρωτάνε πόσα μέλη έχει η εκκλησία σας και πώς είναι οργανωμένη. Πόσα μέλη έχει η εκκλησία μας? Χιλιάδες, ο Κύριος μας, το πλήρωμα της Εκκλησίας αποτελείται από χιλιάδες Ορθόδοξους Χριστιανούς, ομολογητές της πίστεως. Μάλιστα. Και αυτούς εκπροσωπώ σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα περνάμε πολύ. Στην επόμενη απάντησή σας. Στην επόμενη ερώτηση. Αν ήσασταν στον καιρό της Υπατίας, τι θα κάνατε, θα τρέχατε κι εσείς? Αν είμαστε στον καιρό της Υπατίας. Ναι, τι θα έκανα. Ναι, τι θα κάνατε. Τι θα έκανα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή. Σε μια εποχή όπου... Ναι. Απαντήστε, λοιπόν, δεν πειράζει, απαντήστε. Βρισκόμαστε σε μια εποχή
Ακούστε να δείτε, δεν θα με γυρνάτε σε εποχές όπου εσείς θεωρείτε. Θα έρθουμε στην πραγματικότητα. Ναι. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι θέλουν να επιβληθούν. Από τι απόψεις θέλουν να επιβάλλουν μια ψηφιακή διακυβέρνηση. Ξέρετε λοιπόν, τι είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση. Κατά. Ξέρετε, έχετε κάποια άποψη επιστημονική. Ο ίδιος αγνωρίζω. Η ναι, ιδιότητά σας γνωρίζει, εσείς με τι ιδιότητα ομιλείτε, βεβαίως. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Κάνει, άστε να απαντήσει για να προχωρήσουμε να ακούσουμε. Αφήστε να μιλήσουμε, να κάνουμε διάλογο. Ζητάτε διάλογο τώρα. Απαντήστε σε αυτό και να ολοκληρώσουμε. Ναι, ζητάμε διάλογο. Τι να κάνουμε. Θες να επιβληθώ, να πω αυτά που θέλω, τα λέω και δεν σε αφήνω να μιλήσεις. Πρέπει να εκτιμήσετε, μοναχή Φωτίε. Πρέπει να εκτιμήσετε. Μα δεν εκτιμείτε κι εσείς όμως. Πρέπει να κάνετε υπακοή, διότι απέναντί σας έχετε έναν ορθόδοξο μοναχό. Κάνετε έχετε λάθος. Έναν ορθόδοξο μοναχό που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Κάνετε λάθος. Εσείς αυτοαποκαλείστε έτσι. Ότι σας δίνουμε βήμα. Εσείς αυτοαποκαλείστε έτσι και πρέπει να εκτιμήσετε. Ο ίδιος αυτοαποκαλούμε, κάνεις μεγάλο λάθος. Ότι κάνεις εκπροσωπείτε λάθος. Τον ελληνικό λαό, εσείς το λέτε. Εγώ σας βεβαίως λέω κάτι. Και τον εκπροσωπώ δεν με ακούτε τον ελληνικό λαό. Δεν με ακούτε. Δεν πρέπει να εκτιμήσετε. Δεν αυτοαποκαλούμε. Είμαι ορθόδοξος μοναχός. Μοναχέ Φωτιέ, αν θέλετε να μιλάτε μόνο σας, πολύ καλά. Εδώ θέλω να σας πω ότι εδώ, επειδή παρουσιάζουμε όλες τις απόψεις, πρέπει να εκτιμήσετε ότι βγήκατε σε ένα μεγάλο κανάλι για να πείτε τις απόψεις σας. Εδώ δεν είναι το εκκλησίασμα που λέτε να έχετε υπακοή κτλ. Βγήκατε να μας πείτε για τα συλλαλητήρια. Ακούσαμε την άποψή σας και νομίζω ότι ελάχιστοι από το δικό σας υπακοή δεν περιορίζεται σε κανάλια. Όχι, ελάχιστοι έχουν, σε ελάχιστους έχουν δοθεί βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να γυρίσουμε πάμε στο να δούμε στούδιο. Εδώ, κύριε Βασίλη.